Κύριε Πρόεδρε, πολλοί λένε ότι ο Καρατζαφέρης δεν έχει μια σταθερή θέση. Ενώ μέχρι προχτές δεν συζήταγε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία βάζοντας αυστηρούς όρους, τώρα έχει μαλακώσει. Και ρωτάω ευθύως, έχετε μαλακώσει? Κύριε Παπαλάκη, κάθε εποχή, ο καιρός έχει τις δικές του δυναμικές. Τώρα έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και μία παστρατιά της Αστικής Δημοκρατίας. Σαφέστατα είμαι υπέρ της Αστικής Δημοκρατίας. Σήμερα τώρα που μιλάμε, πώς έχει διαμορφωθεί ο πολιτικός χάρτης? Όλοι φλερτάρουν με τον επερχόμενο. Ο κύριος Καμένος έχει αναπτύξει ένα ειδήλιο, δεν κρύβεται ούτε από τη μία πλευρά από την άλλη. Ο κύριος Θοδωράκης είπε ευθέως, εγώ θα συνεργαστώ είτε με τον έναν είτε με τον άλλον. Φωνές μέσα στο Πασόκ, όπως του κυρίου Σκανδαλίδη, λέει να πάμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία μιλάνε κάποιοι για τον μεγάλο ιστορικό συμβιβασμό. Ο μόνος ο οποίος είναι σταθερά απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ. Λέω λοιπόν, η ΣΥΡΙΖΑ ή μία παστρατιά Αστική Δημοκρατία για αλλαγή της πολιτικής. Εάν δεν αλλάξει πολιτική η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρξει κανένας διάλογος. Απλώς εγώ θα δώσω τη μάχη για να υπάρχει και ένας φορέας αντίστασης στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα αφήσω την αντίσταση στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Λαφαζάνη και στον κύριο Λαπαφίτσα με όλα αυτά τα οποία λένε. Η μόνη σήμερα αντιπολίτευση στον πολιτικό κόσμο σε ό,τι έρχεται είναι η αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που είπε ο Λαπαφίτσας εχθές και αυτά που είπε ο Λαφαζάνης εχθές, δεν τα ακούω να τα λέει κανένας άλλος, να χτυπήσει ένα καμπανάκι ότι αυτό το πράγμα που έρχεται είναι ένας χαμηλωτισμός, είναι ένα προσωπείο. Το άκουσα από τους ίδιους μέσα. Λοιπόν, εγώ θα είμαι εκεί για να αντισταθώ σε αυτό το οποίο έρχεται. Κάνω μία προσπάθεια να μην έρθει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνω μία προσπάθεια δεύτερη, εάν έρθει πρώτο κόμμα, μην κάνει αυτοδυναμία. Κάποιοι έχουν παραιτηθεί. Εγώ δεν παραιτούμαι. Αγωνίζομαι με κάθε μέσο και κάθε μέτρο. Μετά, ποιο είναι το μήνυμα? Ένα, είμαι ο μόνος αδιαπραγμάτευτα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι άλλοι, από λίγο ή περισσότερο, τα έχουν βρει. Επομένως, ας υπάρχει και μια φωνή αντίστασης μέσα στο κοινοβούλιο. Μήπως και αυτό όμως έχει κάποιους κινδύνους? Δηλαδή, λέγοντας, εγώ θα κάνω οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου για να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί στην προσπάθειά μου αυτή να κάνω λάθη. Με τις συμμαχίες που θα κάνω με ανθρώπους οι οποίοι θα συνεχίσουν να έχουν την Ελλάδα στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Μα δεν κάνω καμία συμμαχία με κανέναν αν δεν αλλάξει πολιτική. Ξεκάθαρα. Εγώ δεν βάζω κανέναν όρο. Λέω αλλαγή πολιτικής. Και ποιο είναι το πρώτο πλαίσιο, Γιώργο Παπαδάκη? Η πολιτική να υφαίνεται και να εκτελείται στην Αθήνα και όχι σε όλο τον κόσμο που πάει αυτό τώρα. Σημαίνει σύγκρουση, τώρα αυτό σημαίνει σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει σύγκρουση με το μνημόνιο, σημαίνει σύγκρουση με τη Μέρκελ. Ελεγχόμενη έκρηξη. Κίνδυνος εκτός ευρώ και εκτός ευρώ. Ελεγχόμενη. Υπάρχει και ο διάλογος. Εάν... Υπάρχει και το επιχείρημα. Και στο κάτω-κάτω, από επιχειρήματα μεσοευρωπαίους, ξέρω πάρα πολύ καλά, δεν θα αναδεικνυόμουν ο καλύτερος ρήτρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2006 ανάμεσα σε 732 ευρωβουλευτές, εάν δεν το είχα το πράγμα. Πείτε μου ένα όνομα.